Το επενδυτικό πλάνο της Κρήτης στρέφεται αποφασιστικά και προς τη δημιουργία υδατοδρομείων. Οι διαδικασίες για τη λήψη των απαιτούμενων αδειών έχουν προχωρήσει για το Ρέθυμνο, τη Σιτία, την Ιερά Πέτρα και τα Χανιά, ενώ σε εξέλιξη είναι οι συζητήσεις σε Χερσόνησο, Ηράκλειο, Γάζη Μαλεβιζίου, Ρέθυμνο και Πλατανιά Χανίων. Το ενδιαφέρον μας στρέφεται στο αλευστικό καταφύγιο της Ροδιάς στην Παντάνασα. Εκτιμούμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να έχουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις, έτσι ώστε να θέσουμε ένα ρεαλιστικό στόχο ότι το επόμενο καλοκαίρι θα μπορούμε να έχουμε αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο στο Δήμο μας. Ήμουνα πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου από το 2009 μέχρι τον Οκτώβριο του 2014. Και το 2012-2013 είχαμε ενδιαφερθεί και είχαμε ανακοινήσει το κομμάτι της αδειοδότησης υδατοδρομίου στο λιμένα Χερσονήσου. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ξαναενδιαφερόμαστε και μιλάμε για τη δημιουργία υδατοδρομίου. Βέβαια θα τολμούσα να πω υπό νέο πλαίσιο και με νέο ενδιαφέρον. Για ποιο λόγο? Διότι τώρα στο τραπέζι έχει μπει η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης και η επέκταση του λιμένα Χερσονήσου. Εκτός κάδρου φαίνεται να βγαίνει πάντως σε αυτή τη φάση το λιμάνι του Ηρακλείου. Καθώς σύμφωνα με τη διοίκηση του Όλη, στο νέο master plan δεν προβλέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου και την ίδια ώρα οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης του που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη δεν αφήνουν περιθώρια για μια τέτοια προοπτική. Το λιμάνι του Ηρακλείου δεν νομίζω ότι μπορεί να προγραμματίσει ένα υδατοδρόμιο τώρα, επειδή στο master plan που προβλεπόταν παλιά το υδατοδρόμιο έχει αλλάξει τώρα το master plan και προβλέπεται ότι ο χώρος αυτός θα διατεθεί για να γίνει λιμενίσκος μικρών σκαφών. Άρα για το υδατοδρόμιο πρέπει να έρθει νέο master plan και αυτά είναι μεγάλη καθυστέρηση, χρονική καθυστέρηση εννοώ, και θα το δει ο κύριος επενδυτής, ο καινούριος που θα έρθει. Σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές που ζεσταίνουν μηχανές για την κατασκευή υδατοδρομίων στο νησί μας, πρόκειται για μια διαδικασία που αναμφίβολα απαιτεί χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζουν, δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική για την Κρήτη, αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν του τόπου μας. Ο Δήμος Χερσονήσου και το λιμάνι ειδικά Χερσονήσου είναι ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός που μπορεί να σηκώσει αυτή την υποδομή και μπορεί να προσθέσει στη φαρέτρα μας ένα σημαντικό τουριστικό προϊόν, το οποίο αν θέλετε απευθύνεται και σε ένα κομμάτι τουρίστα που δύναται να το πληρώσει. Επιθυμούμε λοιπόν να φέρουμε καλύτερο τουρισμό και αυτό το προϊόν είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να προσθέσει στην περιοχή μας. Με την συγκυρία της αδειοδότησης και άλλων υδατοδρομίων στο νησί, αλλά και τη σύνδεση με τα εκτός Κρήτης υδατοδρόμια, όπου είναι εφικτό δηλαδή να υπάρχει αυτή η σύνδεση των υδροπλάνων, νομίζω ότι δημιουργούνται και αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή και ωφέλει πάρα πολλά τόσο για τους μόνιμους κάτοικους όσο και για τους επισκέπτες. Στόχος είναι η σύνδεση της Κρήτης με άλλα νησιά, όπως τις Κυκλάδες, την Νότια Πελοπόννησο, τον Νότιο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με πτήσεις εξπρές.